καλημερίζω τον κύριο Γιάννη Βερναδάκη από την Ελληνική Λύση. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας, έστω και τηλεφωνικά. Έτσι, η υποχρέωσή μας. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε όλους και για να σας ακούσουν όλοι, όλα τα κόμματα, εννοώ, με τα δικά σας τα προγράμματα και τις δικές σας τις θέσεις. Για όλα αυτά τα οποία προανέφερα, ένα σχόλιο θα το ζητούσα, κύριε Βερναδάκη. Ναι, δεν μπορώ παρά να επισημάνω κάτι πάνω στο διακύβευμα της αυτοδυναμίας και τις απειλές για τέτοιες κάλπες, γιατί θα ήταν κάτι καταστροφικό για τη χώρα. Εμείς έχουμε σημειώσει πολλάκις ότι μέσα στη Βουλή, αξιολογώντας το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης, της επερχόμενης, βλέπουμε ότι το 70% των νομοσχεδίων της ψηφίζεται από το ΠΑΣΟΚ και περίπου το 50% από το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, αυτές οι αντιπαραθέσεις και οι αντιπαλότητες είναι καθαρά εικονικές, απλά και μόνο για να συσπηρώσουν το κοινό του κάθε κόμματος. Τα πράγματα στην οικονομία, δυστυχώς, παρόλο το κάθε κόμμα δυστυχώς δεν σημειώνει τα σημαντικά ζητήματα, έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα δυστυχώς και δεν θέλουμε να γινόμαστε μάντης κακών ή να απειλούμε τον κόσμο ή να του προμηνύουμε κάτι άσχημο, αλλά είναι απλά μαθηματικά και φαίνονται και κανείς δυστυχώς δεν τα αναφέρει. Εγώ θέλω μόνο να σημειώσω ότι τα οικονομικά δεδομένα, γιατί αρκετές φορές οι αριθμοί λένε την αλήθεια, είναι πολύ χειρότερα από το σημείο που μπήκαμε στα μνημόνια. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Έχουμε μικρότερο ΕΠ και μεγαλύτερο δημόσιο χρέος. Επίσης, έχουμε δεκαπλασιασμό των κόκκινων δανείων. Αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και κανείς δεν το σημειώνει στην ένταση που πρέπει. Αντίθετα, ακούμε να μιλάμε για επενδυτικές βαθμίδες, ότι η Ελλάδα έχει προχωράει, με νούμερα πολύ χειρότερα από αυτά του 2008 και του 2009 που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω και δυστυχώς είναι κάτι που δεν το βλέπουμε ούτε στην κεντρική πολιτική σκηνή να σημειώνεται και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να λέμε τα αυτονόητα και εν πωλής να κινδυνολογούμε, αλλά βλέπουμε αυτό που είναι μπροστά μας. Δεν κινδυνολογούμε δυστυχώς. Να μας θυμίσετε η πρότασή σας τι περιλαμβάνει αναφορικά με την οικονομία και όλα αυτά τα οποία και ακούσατε ότι προτείνονται, αλλά και την κατάσταση η οποία επικρατεί. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να είμαι ο πιο συνοπτικός γίνεται, γιατί έχουμε ένα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα στο κομμάτι της οικονομίας. Ξεκινάω από αυτό που είπα και πριν. Το βασικό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Γιατί αν δεν αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια λύση. Αυτά τα τελευταία τρία χρόνια, τα χρήματα που έχουν ρηχτεί στην αγορά και ενισχύουν είτε ομάδες είτε δράσεις, είναι δανεικά. Αυτά τα δανεικά, όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή πρέπει να επιστραφούν. Είναι περί τα 50 δις. Και δυστυχώς αυτά τα 50 δις είναι αυτό που λέμε πάντα. Δεν στράφηκαν σε παραγωγικές επενδύσεις, δεν στράφηκαν στην πραγματική οικονομία. Δόθηκαν κάποια επιδόματα, δόθηκαν κάποιες ενισχύσεις. Αυτά όμως πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο λογαριασμός. Και αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Γι' αυτό, όσο πιο συνοπτικά μπορώ, εμείς αυτό που στηρίζουμε και πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι πάνω πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ξεκάθαρα η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Καλός ή κακός, ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που μπορεί να εισφέρει έσοδα στο κράτος και μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αναπτύξει πραγματικά την οικονομία και όχι εικονικά. Δυστυχώς έχουμε ένα οικονομικό μοντέλο που βασίζεται κατά συντριπτικό βαθμό στην υπηρεσία. Όταν λέμε υπηρεσία, ξεκινάμε από τον τουρισμό, την εστίαση, να το πω έτσι γενικά, τους υπαλλήλους. Είμαστε στο 75%. Αυτό είναι πραγματικά άρρωστο. Ενώ ο πρωτογενής τομέας που περιλαμβάνει και τη βιομηχανία είναι κάτω από το 10%. Αν δεν αλλάξουμε αυτό το παραγωγικό μοντέλο, ειλικρινά σας το λέω και δεν κινδυνολογώ καθόλου, η χώρα δεν πρόκειται να δει ποτέ άσπρη μέρα. Δυστυχώς είναι αυτό το δεδομένο. Οπότε αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αυτά ήταν μια καλή ευκαιρία, καλώς ή κακώς η πανδημία με τα χρήματα που δόθηκαν στη χώρα μας, να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Αντίθετα, έκανε η κυβέρνηση αυτό που κατηγορούσε την προηγούμενη με τα επιδόματα και όλη αυτή την πολιτική, που πραγματικά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ακόμα και αυτοί οι αδύναμοι που έλαβαν τα κυρίως κατά βάση, να το πω έτσι, τα βοηθήματα και τα επιδόματα, ότι κάποια στιγμή θα κληθούν να τα επιστρέψουν άμεσα ή έμεσα ως Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό και τονίζω ότι πρέπει να αναπτύξουμε την οικονομία μας, πρέπει να στηρίξουμε τα θεμελιώδη στοιχεία της Ελλάδας, δηλαδή αγροτική παραγωγή, γεωργία, κτηνοτροφία, είναι τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Είναι καλός και ο τουρισμός, βεβαίως και τον θέλουμε, αλλά φανταστείτε κιόλας ότι ο τουρισμός από μόνος του δεν λέει τίποτα. Έχουμε δυστυχώς παγκοσμίως από τις χαμηλότερες θέσεις
να το πω έτσι, την ημερήσια δαπάνη κατά κεφαλήν των τουριστών, που και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Και επίσης, οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας δυστυχώς καταναλώνουν προϊόντα που εισάγουμε. Δηλαδή, ακόμα και αν πάτε στην πανέμορφη Κρήτη αυτή την περίοδο, που γίνεται όλο το χρόνο διάδεχη τουρισμού, αλλά ειδικά το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Αν δείτε στα ξενοδοχεία, τα περισσότερα προϊόντα είναι εισαγόμενα. Δηλαδή, δεν έχουμε καταφέρει ούτε καν να συνδέσουμε τα καλούδια που βγάζει ο τόπος μας με την παραγωγή που γίνεται στα ξενοδοχεία και στην εστίαση. Στο βαθμό που θα θέλαμε ή στο βαθμό που θα έπρεπε, θέλετε να πείτε. Γιατί ναι, υπάρχει, αν θέλετε, η εκμετάλλευση, ας το πω με την καλή έννοια, των αγροτικών προϊόντων και μέσα από ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε η προώθησή τους να περάσει προς τον τουρίστα. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να δοθούν κάποια φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα καταναλώνουν αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα, που θα προωθούν τα ελληνικά προϊόντα έμεσα, και είναι κάτι που θα τους αποκομίσει ωφέλη, γιατί το κράτος δεν κερδίζει μόνο από αυτό, από την κατανάλωση τοπικών προϊόντων. Ας μιλήσουμε τώρα τοπικά για την Κρήτη. Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που δεν μπορεί να καλύψει η παραγωγή του τόπου μας για την κάλυψη των λαγών των τουριστών, έστω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το καλό όμως με αυτό είναι ότι όταν προωθήσει το ελληνικό προϊόν, το κριτικό προϊόν, ας πάμε συγκεκριμένα στον τουρίστα, και είναι κάτι που πραγματικά δεν το λέμε τοπικιστικά, αλλά πραγματικά τα κριτικά προϊόντα είναι κορυφαίας ποιότητας, ξεκινώντας από τα λαχανικά μέχρι και το κρέας, μέχρι και το μέλι που είναι λίγο υποτιμημένο δυστυχώς, γιατί το κριτικό μέλι είναι εξαιρετικό, θα οδηγήσει τον τουρίστα να αναζητήσει αυτό το προϊόν. Που τι σημαίνει αυτό? Ο τουρίστας θα ξοδέψει και εμπορικά. Δεν θα ξοδέψει μόνο στην υπηρεσία, στην εστίαση. Θα πάρει κάποια προϊόντα, θα τα αναζητήσει. Μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος εμπορεύεται κάτι στο εξωτερικό και να αναζητήσει κάποια συνεργασία για να φέρει στη χώρα του λάδι, ακόμα και λαχανικά, ακόμα και μέλι. Να εισάγει δηλαδή στη χώρα του από την Κρήτη. Αυτό είναι η μικρή και η μεγάλη εικόνα της αγοράς, αλλά με πάρα πολλά μεγάλα κεφάλαια, μεγάλους κύκλους ενδιάμεσα, αγορά, εμπόριο, παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά τα οποία συζητούμε όλα αυτά τα χρόνια. Η μικρή εικόνα της αγοράς, έτσι όπως είπατε, η Κρήτη, η πρόθεση των κριτικών προϊόντων, η μεγάλη εικόνα της αγοράς, εισαγωγές, εξαγωγές, συμφωνίες και όλα τα υπόλοιπα. Εάν θέλετε να το συγκεκριμενοποιήσετε, σας παρακαλώ ιδιαίτερος κύριε Βερναδάκη, λέγοντας ότι θα πρέπει να δοθεί μια ενίσχυση στον πρωτογενή τομέα, μιας και μιλάμε ουσιαστικά για τη δική μας την ποιότητα, για τη δική μας την ταυτότητα των προϊόντων, με όλο αυτό τον πόλεμο ή τα ευτράπελα τα οποία δέχεται ο πρωτογενής τομέας, πολλές φορές σε παγκόσμια κλίμακα, από τα βιομηχανικά προϊόντα. Ποια είναι τα βήματα εκείνα τα οποία εσείς θεωρείτε ως ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα? Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε καλός ή κακός από τη μικρή ηλικία. Πρέπει να στρέψουμε τον κόσμο μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού στην ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε, η χώρα μας έχει άπειρους μηχανικούς, άπειρους δικηγόρους, και το λέω και δικηγόρος, και δεν έχουμε νέα γενιά αγροτών. Και όταν λέω νέα γενιά αγροτών, εννοώ μορφωμένων αγροτών από τα πανεπιστήμια που να θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Ξεκινώντας δηλαδή από αυτό, πρέπει να οδηγήσουμε να στρέψουμε τους συνέλληνες στο να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Δευτερευόντως, πρέπει πραγματικά, το τονίζω, τα χρήματα που δόθηκαν, αν δείτε από τα 50 δις του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν εστραφεί στην ελληνική αγορά, ο αγροτικός τομέας έχει λάβει ένα αστείο ποσό κάτω από τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πραγματικά πολύ μικρό το νούμερο και ποσοστιαία. Υπάρχουν μελέτες διεθνώς, να ξέρετε, που υποστηρίζουν, και να πω και το παράδειγμα, από τα 50 δις που μπήκαν στην αγορά, το ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 9 δις. Μιλάμε για μια αύξηση απειροελάχιστη. Κανένας επιχειρηματίας δεν θα δανειζόταν 50.000 ευρώ για να αυξήσει τον τζίρο του 9.000. Αυτό είναι κάτι που κατά την παραβολή να το θέσουμε. Αυτό που υπάρχουν διεθνώς μελέτες αναφέρουν ότι ό,τι ρίχνει στον αγροτικό τομέα, σαν κράτος, σαν ενίσχυση με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί να αποδώσει από 4 έως και 7 φορές τα λεφτά. Δηλαδή, αν ρίχναμε 1 δις στον αγροτικό τομέα, μπορεί να είχαμε μελλοντικά αποδόσεις 4 και 7 δις. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους αγρότες και για να παράγουν, δηλαδή να καλύπτουμε όσο γίνεται και τα κόστος των αυξημένων αγροεφοδίων. Πρέπει να τους οδηγήσουμε στις ανεπτυγμένες μορφές γεωργίας ακρίβειας για να είναι πιο αποδοτικές οι καλλιέργειές τους.
πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα να εξυγχρονίσουν την παραγωγή τους για να αποκομίσουν μεγαλύτερα ωφέλη. Αυτό καλώς ή κακώς πρέπει να γίνει μόνο μέσω κρατικής ενίσχυσης. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τον αγρότη να βάλει την τσέπη του 100 χιλιάρικα για να αυξήσει την παραγωγή του και να εξυγχρονιστεί, αλλά μπορούμε να το χορηγήσουμε σαν κράτος ως ενίσχυση. Να σας πω, δεν το ακούω ξένο, αλλά από την άλλη να γνωρίζω, κάνοντας το αγροτικό ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν και εδώ πάρα πολλά κεφάλαια και πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να κουβεντιαστούν, γιατί το κόστος παραγωγής και τα κίνητρα αύξησης της παραγωγής, εδώ υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι. Ναι, συμφωνώ. Απλά θέλω να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το γειτονικό Ισραήλ, που κακά τα ψέματα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, είναι ένα ξεροτόπι σε σχέση με την χώρα μας και ειδικά με την Κρήτη, με τα κιμπούτς, έχει καταφέρει να έχει αγροτική παραγωγή αξιοπρεπέστατη. Και μιλάμε για ξεροτόπι, έτσι. Η Ολλανδία, με τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιεί, έχει καταφέρει να έχει μια παραγωγή ασύλληπτη για τα μεγέθη της, πολύ πιο πλούσια από την ελληνική, αν και σε εκτάσεις μιλάμε σε εκτάσεις γεωργικές, ότι είμαστε περίπου πολύ κοντά στα ίδια, γιατί έχουν, όπως σας είπα, έχουν απορροφήσει εξυγχρονιστικές μονάδες παραγωγής μέσα από συνεργασία με πανεπιστήμια, έχουν ελάχιστη κατανάλωση ύδατος, ελάχιστη κατανάλωση λιπασμάτων, ακολουθούν πολύ αυτή την σύγχρονη μόδα που λέμε zero waste, μηδενικά δηλαδή κατάλοιπα και υπολείμματα και απορρίμματα, και έχουν καταφέρει να αυξήσουν πάρα πολύ την παραγωγή τους και να την κάνουν αποδοτική. Γι' αυτό και εμείς, σαν ελληνική λύση, γενικά σε όλα τα πράγματα, αλλά ας μιλήσουμε και γι' αυτό συγκεκριμένα, δεν μιλάμε για μια παρθενογένεση. Μιλάμε για αντιγραφή επιτυχημένων μοντέλων. Δηλαδή, δεν είναι κάτι κακό σαν ελληνικό κράτος να συνεργαστούμε με το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο που έχει βοηθήσει τόσο πολύ στη βελτίωση της παραγωγής της Ολλανδίας. Να συνεργαστούμε δίνοντας κάποια χρήματα για να αποκομίσουμε κάποια ωφέλη, δηλαδή να αποκτήσουμε ένα know-how, κάποια συμβουλευτική. Αυτό είναι που προτείνουμε, ακολουθώντας επιτυχημένα μοντέλα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ούτως ή άλλως έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές με αυτό το συγκεκριμένο, σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με τα διαβίου μάθηση όλου του παραγωγικού τομέα, των ανθρώπων που ασχολούνται με τον παραγωγικό τομέα, προς όφελος δικό τους και βέβαια προς όφελος και των υπολείπων εμάς, διότι οι προκλήσεις είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλες σε διεθνές επίπεδο και κυρίως αυτή η στροφή προς βιομηχανικά προϊόντα. Και νομίζω ότι όποιος θυμάται το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, τι ακριβώς γίνεται μέσα από αυτά τα βιομηχανικά προϊόντα, που εντάξει δεν τα μουτζουρώνει κάποιος, είναι απαραίτητα τα πάντα όλα στη ζωή μας, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς, αυτό είναι το ζητούμενο, εκείνο το οποίο θέλουμε να βάλουμε στο δικό μας το στομάχι, να βάλουμε στο δικό μας το τραπέζι. Αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, δώσατε τις προτάσεις σας, είπατε ότι είμαστε σε άσχημη κατάσταση, χειρότερη από ό,τι πριν μπούμε στα μνημόνια, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εδώ χρειάζονται πραγματικά να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε παρακάτω και μπορούμε να πάμε παρακάτω με την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Να ακούσω τις θέσεις σας για την υγεία. Λοιπόν, για την υγεία. Δυστυχώς βλέπουμε, ειδικά στην Κρήτη αυτή την περίοδο, έχουν κρούσει τον κόντολο του κινδύνου, αλλά και σε παραλληλό επίπεδο, αλλά τώρα ας πούμε συγκεκριμένα για την Κρήτη. Βλέπουμε τους γιατρούς και ακόμα και τις δικείς, ακόμα και τους εργαζόμενους, να κρούν τον κόντολο του κινδύνου, γιατί δεν ελήφθη μέρημνα για την ενίσχυση των μονάδων υγείας εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Ξέρετε, όλες είναι καλός ο τουρισμός, όπως είπα και αρχικά, αλλά τώρα που θα έχει Κρήτη κάποιος, να το πούμε έτσι χοντρικά, εκατοντάδες χιλιάδες, μπορεί και εκατομμύρια επισκέπτες αυτό το τρίμηνο, υπάρχουν οι κατάλληλες μονάδες, υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτό είναι δυστυχώς κάτι που δεν ελήφθη έρευνα. Και θα επανέλθω πάλι στην περίοδο της πανδημίας, που όπως είπα και πριν, δόθηκαν χρήματα, ήταν πραγματικά μια χρυσή ευκαιρία μέσα στην κακοτοπιά τη γενική να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα και να προβούμε σε μόνιμες και σταθερές τομές για να καλύψουμε τις ανάγκες. Ξέρετε, εγώ τώρα στην επαφή που έχω με τον κόσμο και πριν τις εκλογές και τα τελευταία χρόνια, ακούω τα παράπονα. Δεν είναι εξεδομικά, είναι πάρα πολύ βασικά. Υπάρχει μια φίλτατη κυρία συνταξιούχος στο Ηράκλειο, η οποία μου είπε ότι πήγε να κάνει, χρειαζόταν μια επέμβαση ορθοπαιδική. Και ξέρετε ποιο είναι το διάστημα αναμονής? 14 μήνες. 14 μήνες για να χειρουργηθεί το γόνατό της. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι αναγκάζει τη γυναίκα να πάει ιδιωτικά, να δώσει 5-6 χιλιάδες ευρώ και να χειρουργηθεί. Δεν μπορείς
Φανταστείτε τώρα να είναι κάτι σοβαρό, αλλά και το ορθοπαιδικό το ζήτημα το να μην μπορεί η γυναίκα να περπατήσει με την ησυχία της και πρέπει να περιμένει 14 μήνες. Ένας άνθρωπος που δούλευε στην Ελλάδα, που πλήρωσε 30-40 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές και τι απολαμβάνει σαν Έλληνας πολίτης, αυτό. Μία φορά χρειάζεται η ζωή της η γυναίκα την ιατρική περίθαλψη, γιατί όπως ξέρετε δυστυχώς καλός ή κακός τις γέννες οι περισσότεροι κατευθύνονται στο ειδικό τομέα. Μία φορά αυτό μου είπε η κυρία. 42 χρόνια μου λέει πληρώνω. Μία φορά χρειάστηκα το ελληνικό σύστημα υγείας και πρέπει να περιμένω 14 μήνες για να χειρουργηθώ. Αυτό είναι κάτι επίσης που δεν το ακούμε. Και είναι κάτι που καλός ή κακός πρέπει να το βάλουμε όλοι κάτω και να δούμε πώς θα λυθεί. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, η κουμπάρα μου εργαζόταν στο Βενιζέλιο, έκανε την ειδικότητά της με ένα. Με τις εφημερίες είχε έναν αξιοπρεπή μισθό. Απλά δεν άντεχε τις συνθήκες εργασίας. Όταν λέω δεν άντεχε, την υπερφόρτωση, τις κακές μονάδες και συστήματα υγείας και αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό και να ζει χειρότερα. Το βιωτικό της επίπεδο στο εξωτερικό είναι χειρότερο από αυτό που είχε στην Κρήτη, μένοντας στο σπίτι της και ζώντας δίπλα στο σπίτι της. Επομένως, τι είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει να ενισχύσουμε όλους τους βαθμούς της υγείας από τον πρωτοβάθμιο, να υπάρχει μια πραγματικά ο οικογενειακός γιατρός να ενισχυθεί αυτός ο θεσμός, να έχουμε αξιοπρεπή κέντρα υγείας και κυρίως νοσοκομεία. Νοσοκομεία που να λειτουργούν. Η Κρήτη, ξέρετε, έχει 8 νοσοκομεία και δεν υπάρχει κανένα που να λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, έχουμε 8 που υπολειτουργούν. Είναι κάτι τραγικό και μάλιστα πρέπει να σημειώσουμε, μου διαφεύγει το όνομά της. Αλλά έφτασε σε σημείο να παραιτηθεί και μέχρι και μία διοικήτρια προσφάτως νοσοκομείου. Και φανταστείτε ότι οι διοικητές διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, δηλαδή ένα κυβερνητικό στέλεχος της Δημοκρατίας, μη αντέχοντας αυτή την κατάσταση που αντιμετώπιζε και την έλλειψη ουσιαστικής κρατικής βοήθειας, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Είσαστε υπέρ της ενίσχυσης με προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα από το δημόσιο και με αυτές τις διαδικασίες ή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα? Μέσα από το δημόσιο, γιατί καλός ή κακός, ο ιδιωτικός τομέας, όπως είδαμε και στην πανδημία, και είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος, λάβανε υποτίθεται αποζημιώσεις χρήσεως τώρα για τις κλίνες και τα λοιπά, που ήταν υπέρογες, ήταν λουκούλες. Να φανταστείτε, όλες οι ιδιωτικές μονάδες, ειδικά στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, έχουν κάνει επεκτάσεις μετά την πανδημία. Αυτό κάτι πρέπει να μας πει. Εννοείται στο δημόσιο και εννοείται με έμφαση στις ακριτικές, νησιωτικές και επαρχιώτικες περιοχές. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Ενισχύοντας τους γιατρούς, βρίσκοντας τους στέγη σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, δίνοντας ακόμα και επίδομα ενοικίου, δεν είναι κάτι άσχημο να το πούμε, και αναβάζοντας λίγο τους μισθούς τους. Δεν γίνεται οι ιατροί που έχουν αυτό το σημαντικότερο έργο να έχουν χαμηλές αμοιβές. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι εισαγωγικός μισθός 2.000 ευρώ. Μαζί με την κάλυψη του ενοικίου, θα ήταν ένα σοβαρό κίνητρο, σοβαρότατο κίνητρο, έτσι ώστε οι Έλληνες ιατροί που είναι πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο και βλέπουμε ότι διαπρέπουν στο εξωτερικό να έχουν κίνητρο να μείνουν στη χώρα τους και να προσφέρουν. Και αυτό έχει και, ξέρετε, και ένα άλλο που πρέπει να κοιτάξουμε πιο πίσω. Δηλαδή, εμείς για να σπουδάσουμε, να το πω λαϊκά, έναν Έλληνα γιατρό, έχουμε πληρώσει σαν κράτος 12 χρόνια υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως, κάποια χρόνια ίσως και προνηπιακής. Τον έχουμε σπουδάσει 6 χρόνια στη σχολή του, με ό,τι κοστίζει, και τον βλέπουμε να πηγαίνει στο εξωτερικό και να απολαμβάνουν τους καρπούς της εργασίας του και το χρημάτων που δαπάνε στο κράτος για να το μορφώσει στο εξωτερικό. Άρα αυτό πρέπει να το λύσουμε. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους γιατρούς να μείνουν στη χώρα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πρώτες κουβέντες, κύριε Βερναδάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είσαστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Καλά να είστε. Από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Γιάννης Βερναδάκης, τον οποίο άκουσατε.